Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, στο Ζήσε τη Ζωή, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ελπίζω να ήταν μια ευχάριστη μέρα και για εσάς. Εμάς ήταν λίγο δύσκολο. Έχω να σας πω ότι γίνεται χαμός, αν είστε στο σπίτι σας και δεν έχετε βγει έξω. Νομίζω ότι η κίνηση έχει να κάνει, είναι σχεδόν εισάξια από αυτή που θα ζήσετε τα Χριστούγεννα. Μάλλον όλοι περιμέναν αυτό το τριήμερο για να κάνουν όλα αυτά που ήθελαν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Καταρχήν σε πάρα πολύ λίγα, ούτε λεπτάκια, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, η Λένα Γεωργά, θα είναι μαζί μας για να μάθουμε τα πάντα για ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αδυνατήσετε και να γυμναστείτε το spinning, για όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε ήδη. Αμέσως μετά η Αγγέλικα Θεοδωρίδη θα μας μιλήσει για τη θέρμανση μιας κατοικίας, ουσιαστικά όλους τους τρόπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τι σας συμφέρει, τι δεν σας συμφέρει και τι μπορείτε να κάνετε φυσικά και ανάλογα με το σπίτι σας. Και αμέσως μετά η Ολυμπία Χριστοδουλή θα μας πει για όλες τις αστρολογικές προβλέψεις του τριημέρου. Πάμε όμως να δούμε αμέσως τώρα το πρώτο βίντεο του spinning, έτσι για να δούμε κιόλας τι σημαίνει spinning για την Ελλάδα. You're gonna feel rewarded. You're gonna get off the bike and say, yeah, I had a great workout. It's test, test, test. How are you guys? You can definitely hear me, can't you? It's power, it's speed, tenacity. You have to have heart. You gotta wanna do it. You gotta enjoy it. I think spinning is amazing. Spinning is empowering my mind and body. Έτσι, πήρατε μια γεύση για το τι είναι το spinning, αλλά είναι εδώ η master instructor του spinning, Έλενα Γεώργα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι είναι το spinning, θέλω να μου πεις, έτσι, γιατί από ό,τι το έχουμε δει και σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνεται πάρα πολύ διασκεδαστικό και σίγουρα θα έχεις να μας πεις πολλά. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα στατικής ποδηλασίας. Οι ίδιοι, η Mandok Athletics που έχει το πρόγραμμα του spinning, το ανακάλυψε, ανακαλύφθηκε και ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό με τον Johnny G, έναν ποδηλάτη, ο οποίος για ανάγκες προπονητικές έφτιαξε ένα στατικό ποδήλατο στον καράζ του σπιτιού του και ξεκίνησα προπονητική και από εκεί και μετά εξαπλώθηκε τη δεκαετία του 1980. Από εκεί και μετά έγινε μια παγκόσμια τρέλα, να το πω έτσι, ο κόσμος να δουλεύει και να κάνει γυμναστική πάνω στα στατικά ποδήλατα με την προπόνηση, με τη χρήση παλμογράφου, έχοντας συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς, το οποίο το πετυχαίνει μέσα από το πρόγραμμα του spinning, γιατί αποκτά καλύτερη φυσική κατάσταση και η λίπος και δουλεύει με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό στο πρόγραμμα. Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι δεν έχει καμία σχέση το συγκεκριμένο ποδήλατο με τα ποδήλατα που μπορεί να έχουν δοκιμάσει στο εκάστοτε γυμναστήριο και μοιάζει περισσότερο με το κανονικό ποδήλατο, δεν είναι. Ναι, είναι η σχεδίασή του τέτοια, όπως θα το δούμε και παρακάτω, στο παρακάτω βίντεο, είναι η σχεδίασή του τέτοια η οποία προσομοιώνει ένα κανονικό ποδήλατο δρόμου. Όσο μπορεί στο να ταιριάζει τις ανάγκες του κάθε ασκούμενου, έχοντας πολλές μικρορυθμίσεις στο ίδιο το ποδήλατο, για να μπορεί να ταιριάξει σε όλα τα ύψη και μεγέθη ατόμων και ασκουμένων, έτσι ώστε να ταιριάζουν στους περισσότερους. Τι προσφέρει σε όλους εμάς που μας αρέσει και το ποδήλατο, γιατί νομίζω ότι είναι και μια τάση την τελευταία πενταετία τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι. Το ποδήλατο έχει μπει στη ζωή των Ελλήνων πάρα πολύ. Ναι, πολύ δυναμικά. Υπάρχουν και πόλεις που έχουν κάνει ποδηλατόδρομους και στα Τρίκαλα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ένας φανταστικός ποδηλατόδρομος. Ναι, αλλά έχει μπει τόσο πολύ που έχουν ανοίξει μαγαζιά, έχει επενδυθεί χρόνος και χρήμα για αυτό το πράγμα. Άρα, σίγουρα και από τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο το αγαπάει πλέον. Έχει μπει στη ζωή του. Τι προσφέρει όμως στην πραγματικότητα το spinning σαν πρόγραμμα? Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, τι προσφέρει? Προσφέρει πολύ καλή φυσική κατάσταση μέσα από ένα εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Ελέγχουμε την προπόνησή μας μέσω του παλμογράφου και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξέρουμε να μην δουλεύουμε ούτε πιο πολύ από όσο χρειάζεται, ούτε πιο, και πιο λίγο. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έχουμε καλή φυσική κατάσταση, αντέχει η καρδιά μας περισσότερο. Αλλά βλέπει το σώμα μας, βλέπουμε το σώμα μας να μορφώνεται διαφορετικά, αδυνατίζουμε και με λίπος. Και νιώθουμε καλά, είναι και διασκεδαστικό. Και αποκτούμε και περισσότερη μυϊκή μάζα. Ναι, βέβαια. Αποκτάς και
περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, mm-hmm. στο σώμα σου. Mm-hmm. Και νιώθεις καλύτερα μέσα και έξω σου. Και είναι σημαντικό, επειδή είναι μια πάρα πολύ διασκεδαστική αερόβια άσκηση. Θα δούμε και ακριβώς πώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Μάλλον πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο, mm-hmm. το οποίο μου πες έχει να κάνει με τη σχεδία του ποδηλάτου. Ναι, ακριβώς. Για να μπούμε και στα πιο έτσι, ουσιαστικά θέματα. Spinning is a lifestyle. Not only have we taken what we've learned from over 20 years of riding and we've modernized it to be able to have sleek lines, easy adjustments, and softened contours. Everything's in the right place, in a really natural place. It's meditative, it's therapeutic. We look at the bike in a fresh way every time we design one. The positions and the bars and the resistance up looks like it's really going to stand up to the workout that you're going to give it. Beyond cardio, spinning is also a great exercise for muscular endurance, muscular strength, and even for training your core because your whole body is engaged. We have adjustability fore aft for the bars, we have adjustability for the saddle, where you can get in that perfect position to where you feel like the bike is really just part of you. The rider on the bike is always the one who's in control. Makes you feel like you have a part of the road there. You ride as if you were a cyclist, like an authentic cyclist. That's part of the experience of spinning. It's not just like riding a bike, it's even more. You just feel so great in the spinning class that it just makes you feel like you can do anything. We've designed these bikes with as many foolproof systems as we can to have a gym owner not worry about it or someone at home not have to worry about maintenance. You want to think about how you feel. You want to get into another place. That's all about the spinning experience. I mean, it's something that feels great. We've done our job designing the bikes correctly to where from across the room you see them and you go, wow, that looks great. That thing's gonna hold me up and that thing's gonna deliver and it's really gonna enhance my workout. And then when you get off and walk away, it's something that reminds you of a rewarding experience. Από ό,τι είδαμε κιόλας, υπάρχει ένας μοχλός ο οποίος γυρνάει, έχει να κάνει με την αντίσταση αυτό. Mm-hmm. Ναι, είναι ο μοχλός ασφαλείας. Αυτό όταν mm-hmm. το πιέσεις γίνεται φρένο. Δεξιά προσομοιώνουμε την ανηφόρα και αριστερά χαλαρώνουμε, είμαστε σε ευθεία. Ουσιαστικά mm-hmm. με αυτό προσομοιώνουμε το τερέν. Mm-hmm. Ανηφόρα, ευθεία, κατηφόρα. Πριν περάσουμε να δούμε ουσιαστικά για τους τηλεθεατές πώς είναι το μάθημα του spinning, που εκεί νομίζω ότι όσους θέλουν είναι και εκτόνωση, είναι και απίστευτη εκτόνωση πάρα πολύ. Βέβαια. Πριν περάσουμε όμως να το δούμε, θέλω να μου πεις καταρχήν γενικά στον κόσμο πότε, σε ποια χώρα έχει αναπτυχθεί περισσότερο, mm-hmm. αν το προτιμούν έτσι άντρες ή γυναίκες και πώς είναι ένα μάθημα spinning. Ξεκίνησε από την Αμερική, αλλά η τρέλα του spinning, να το πω έτσι, μεταδόθηκε παντού. Mm-hmm. Δηλαδή δουλεύεται παντού και στην Ευρώπη, σε 80 χώρες, σε όλο τον κόσμο, έχοντας 140.000 επιστοποιημένους καθηγητές στο mm-hmm. πρόγραμμα του spinning και πάρα πολλά γυμναστήρια τα οποία το φιλοξενούν. Στην Ευρώπη ο κόσμος το έχει αγαπήσει και το έχει ενστερνιστεί τα τελευταία δεκαετία. Στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει ευρέως γνωστό. Mm-hmm. Με την αύξηση και όλη την αγάπη αυτή που δείχνει και ο κόσμος προς την ποδηλασία πλέον και μέσα στα γυμναστήρια αλλά και έξω. Mm-hmm. Οπότε, ναι, αρχίζει ο κόσμος και έρχεται πιο κοντά και μαθαίνει τι είναι το ποδήλατο και μέσα στο γυμναστήριο και έξω. Θέλω να μου πεις να μου περιγράψεις λίγο το ένα μάθημα. Πώς γίνεται. Εγώ ξέρω, το έχω δει το βίντεο ναι. ήδη. Αλλά έτσι να μας κάνεις ένα πρόμο για αυτό που θα δούμε. Ένα μάθημα είναι γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Mm-hmm. Ζέσταμα χαλάρωμα είναι στο τέλος, στην αρχή και το τέλος. Η κυρίως προπόνηση είναι γύρω στα 30-35 λεπτά, το οποίο μπορεί να είναι ανηφόρα, μπορεί να είναι διαλυματική, μπορεί να είναι ευθεία, διαφορετικών ειδών προπονήσεων για να ταιριάξουμε διαφορετικές ανάγκες που έχουν τα μέλη μας. Οπότε. Πολλά γυμναστήρια έχουν επιλέξει όμως και να βάζουν έτσι δυνατά μουσική, να υπάρχουν φώτα. Ναι, είναι και διασκέδαση μαζί, δεν είναι απλά γυμναστική. Διασκεδάζεις, βελτιώνεις τη φυσική σου κατάσταση, αδυνατίζεις όλα αυτά ελεγχόμενα, με ασφάλεια και γι' αυτό και έχει και αποτελέσματα. Γι' αυτό ο κόσμος το έχει αγαπήσει τόσο πολύ και έχουμε φανατικούς ανθρώπους που το ακολουθούν. Νομίζω ότι είναι σαν να είσαι σε ένα κλαμπ ναι. και να κάνεις ποδήλατο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε και το επόμενο βίντεο, το οποίο δείχνει 100% ουσιαστικά πώς είναι ένα μάθημα spinning. Για πάμε να δούμε. It's an amazing atmosphere. One of my special rides that I love to do on a stage like this in Italy, it's priceless. I can't tell you what an honor that is.
tiempo, es increíble. It's simple, easy. It transcends all boundaries. So we really ride a bike like we would ride outside. 100% fully passionate. Everything is special when entered in your heart. Spinning fits you. Νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον είναι ο απόλυτος τρόπος γυμναστικής. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, θα το δοκιμάσω σίγουρα. Έχει γίνει και παγκόσμιο συνέδριο στο Μαϊάμι όμως. Mm-hmm. Όπου θέλει να μας μιλήσει λίγο γι' αυτό, γιατί είναι και το επόμενο βίντεο που θα δούμε. Ναι. Μαζεύονται στο Μαϊάμι, κάθε χρόνο γίνεται αυτό το συνέδριο. Μαζεύονται καθηγητές από όλο τον κόσμο, mm-hmm. spinning, γυμναστές. Μαζεύεται και η ομάδα των Master Instructor και κάνουμε ένα φοβερό ride, το βίντεο που θα δούμε μετά. Mm-hmm. Το οποίο ήταν με 500 άτομα από κάτω. Μαραθώνιος, κανονικά. Ναι, μαραθώνιος. Και 2-3 ώρες συνεχόμενες με 80 άτομα, 80 master trainer πάνω στη σκηνή, οι οποίοι στο τέλος θέλοντας να δείξουμε τη σύνδεση μεταξύ μελών και γυμναστών, κατεβήκαμε εμείς και δώσαμε τις θέσεις μας και ανεβήκανε οι υπόλοιποι στη σκηνή, μαθητές μας. Και άντεξες όμως 2-3 ώρες να κάνεις ποδήλατο συνεχόμενο. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος μας είναι να περνάμε τις δικές μας γνώσεις και τη μεταδοτικότητα και την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε στους μαθητές μας. Να μπορούν και αυτοί να αντέχουν, να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και να βλέπουν ουσιαστικά τους στόχους τους να πραγματοποιούνται μέσα από έναν διασκεδαστικό και ασφαλή τρόπο για εκγύμναση. Θέλω να μου πεις που μπορούμε να σας βρούμε κιόλας. Ναι. Μάλλον πάμε να δούμε το πρώτα το βίντεο και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Is all about how where we came from, embracing the past that this rich program has, obviously the legacy of Johnny, taking that through to being the leader of the pack. Instructors from all over the world. The team is international this year, and then we'll go into just the calmness and the whole mind-body experience involved in the program. And then my section will be about the celebration, not only of the program but of life and the opportunity to come here and share as a community once a year. MIs, it's unique, you know, to have 70-80 MIs ride together as a team. That's special. But this ride was awesome. This ride was screaming, yelling. This ride was no more voice. Without words. No.
feel that energy of the wheel just creating some energy, and you really become one with your bike. Really, it's going to be something special. We have prepared a very beautiful class, and we want it to be a journey for the entire, you know, spinning community. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά πώς σηκώνονται από το ποδήλατο για να κατέβουν. Σηκώνονται, τους βοηθάμε. Βέβαια, εντάξει, αυτό να πούμε ότι είναι ένας μαραθώνιος, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το μάθημα. Έχει να κάνει με ανθρώπους που θέλουν ουσιαστικά να γίνουν master instructor, spinning instructor μάλλον, του spinning. Οπότε, βέβαια, θα έρθεις και τις επόμενες μέρες να μας πεις για το πώς κάποιος μπορεί να γίνει spinning instructor και τα σεμινάρια τα οποία θα ακολουθήσουν. Αλλά πες μας τώρα πού μπορεί να σας βρει κάποιος και πού μπορεί να βρει σε ποιο γυμναστήριο υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Στην επίσημη ομάδα στο Facebook μπορεί να μπει, να δει, να κάνει like στη σελίδα μας Spinning Greece, όπου ανεβάζουμε και όλα τα event που γίνονται, τα σεμινάρια, τα γυμναστήρια που έχουν το πρόγραμμα, όπως και στα spinning.com, αν μπει στις ελληνικές σελίδες, δηλαδή Location Greece στην Ελλάδα, μπορεί να βρει όλα τα αυθεντικά γυμναστήρια που έχουν το πρόγραμμα του spinning. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Μας. Πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ δυσκολαστικός τρόπος και πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Νομίζω ότι και εσένα θα σε έχει γεμίσει από τότε που αποφάσισες να γίνεις spinning instructor, έτσι δεν είναι? Έτσι, πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται τα όνειρα και βοηθάμε τον κόσμο να πετύχει τα όνειρά του και τους σκοπούς του για καλύτερη φυσική κατάσταση. Οπότε, όταν αλλάζουμε τη ζωή κάποιου, είναι φοβερό και για μας. Είναι... Υπάρχει κάποια αντένδειξη, αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, να μην είναι τέτοιο? Κυρίως, χρειάζεται να προσέχουμε τη σωστή θέση πάνω στο ποδήλατο του καθασκούμενου. Αν κάποιος έχει ευαισθησία με τη μέση του, τα γόνατά του ή τον αυχένα του, μπορεί να κάνει δοκιμαστικά καθιστώς με σωστές ρυθμίσεις από τον καθηγητή που θα μπει μέσα στο μάθημα. Ουσιαστικά όλοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Απλά θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα περισσότερο προς τις ρυθμίσεις, να δούμε δοκιμαστικά, να κάνουμε ένα μάθημα, να δούμε πώς πάει και από εκεί και μετά να δούμε και αν μπορεί να συνεχίσει. Είναι ουσιαστικά αρχάριος, ούτως ή άλλως σιγά σιγά θα ξεκινήσει και θα δει κάποια πράγματα. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Αγγέλικα Θεοδωρίδη θα έρθει να μας πει τα πάντα για τη θέρμανση μιας κατοικίας.
Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο και έχει καθίσει ήδη δίπλα μου η αγαπημένη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Αγγέλικα Θεοδωρίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς είσαι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Παιδιά, σήμερα θα με συγχωρέσετε πραγματικά. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Λόγω κίνησης. Λόγω κίνησης. Ήμουνα μια μισή ώρα στο δρόμο. Μια μισή ώρα, κύριε Λεκτή. Καταλαβαίνω. Μια τέτοια πέραση και εσύ. Σε είδα λίγο πανικόβλητη όταν ήρθε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη θέρμανση. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, από τη στιγμή που αξιομοιώθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο. Οπότε όλοι μπήκαν στη διαδικασία να δουν τι θα κάνουν με αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι mm-hmm. που μπορεί ένα σπίτι να θερμανθεί. Πες μας γενικώς και θα πάμε και ειδικά μετά στο καθένα. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τα τζάκια. Α. Και κυρίως μετά τον τόρο που είχε γίνει και πέρυσι με τις καύσεις των ξύλων και όλο αυτό που υπήρχε. Θέλεις να μιλήσουμε αναλυτικά για τα τζάκια ή να πούμε όλες τις πηγές θέρμανσης που θα μπορούσε κάποιος? Θέλω να μου πεις πρώτα, γενικά, οτιδήποτε σε ένα σπίτι που ήδη υφίσταται, mm-hmm. Θα μπορούν να γίνουν διάφορα πράγματα για να μην είναι τόσο πολύ, να μην έχει τόσο πολύ κρύο. Γενικώς, νομίζω ότι πρέπει πρώτα να θωρακίσουμε καλά ένα σπίτι. Να το πάμε από εκεί πρώτα. Αρχικά, ναι. Αν μιλάμε για μια κατοικία καινούρια, mm-hmm. είναι ακόμη καλύτερο να βάλουμε τα τζάμια τα οποία είναι διπλά, mm-hmm. Θερμοδιακοπτόμενα, που σημαίνει ότι κρατάνε ακόμη περισσότερο μέσα τη θερμότητα ή αντίστοιχα το κρύο το καλοκαίρι, mm-hmm. είτε κλιματισμό είτε θέρμανση. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε άλλη χαραμάδα έχουμε, για παράδειγμα στις πόρτες, είναι καλό να βάζουμε τα αντίστοιχα σκέπαστρα, τα μικρά χαλάκια που υπάρχουν στις χαραμάδες της πόρτας. Αυτά είναι τα δύο πρώτα πράγματα τα οποία θωρακίζουν θεωρητικά το σπίτι μας. Βέβαια, το τελευταίο καιρό έχω δει ότι η θερμοπρόσωψη αρχίζει και μπαίνει δυναμικά. Σαφώς. Απλά μιλάμε για ένα πιο εξειδικευμένο κόστος, ναι, αν θέλεις, που δεν ξέρω αν ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι, πάντως, εύκολο, ναι. Σαφώς, υπάρχουν πάρα πολλά υλικά πια στην οικοδομή που θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει, να ξεκινήσει δηλαδή απ' έξω, από τη μόνωση στην εξωτερική του σπιτιού του, mm-hmm. και να προχωρήσει προς τα μέσα. Νομίζω ότι είναι και το είναι πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Ναι. Γιατί αν έχετε πάρα πολλές απώλειες στη θέρμανση, στο τέλος θα δείτε ότι δεν θα ζεσταίνεστε κιόλας. Σαφώς. Οπότε, αν μπορείτε. Υπάρχει βέβαια και τώρα και το πρόγραμμα το εξοικονόμηση κατοίκων που επιδοτείται την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών. Οπότε εκμεταλλευτείτε, γιατί έχει 70% επιδότηση Κάλυψη. Το κράτος και το υπόλοιπο 30% είναι με άτοκο δάνειο. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο. Επίσης επιδοτείτε και όλα αυτά που θα πούμε τώρα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά τζάκια. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο καταρχήν για ένα σπίτι. Είναι αισθητικά είναι το πιο ωραίο τζάκι που θα μπορούσε κάποιος να βάλει στο σπίτι του. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία γιατί είναι φτιαγμένο αρχικά από πυρήμαχο υλικό, mm-hmm. και είναι κλεισμένο με τζάμι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μιας όψης, δύο όψων ή ακόμα και τριών όψων και εντελώς ελεύθερο ανοιχτό, μέσα σε ένα ναι. χώρο. Κάτι το οποίο αισθητικά βλέπουμε είναι και πάρα πολύ ωραίο. Ακριβώς, να, αυτό είναι τριών όψων για παράδειγμα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι είναι και από τις τρεις πλευρές ανοιχτό. Και είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι σαν ένα έπιπλο. Πώς το σαν πω, ένα έπιπλο. Έτσι μέσα στο σπίτι. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα τζάκια που μπορεί κάποιος να βάλει αυτή τη στιγμή στο σπίτι του. Και αυτό γιατί? Γιατί εξοικονομεί στην ουσία 75-85% της θερμικής ενέργειας της οποίας καταναλώνει. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που κλείνεται το τζάκι εδώ πέρα με τζάμι μπροστά, mm-hmm. αυτό βοηθάει στο εξής, στο ότι τα ξύλα καίγονται πιο αργά. Σωστά. Άρα έχουμε μεγαλύτερη οικονομία και στα ξύλα που mm-hmm. κάποιος καταναλώνει. Και από εκεί και πέρα η εστία μας μένει συνεχώς ζεστή. Δεν σβήνει. Δεν σβήνει. Μάλιστα. Αυτό το τζάκι δουλεύει με μια θερμική δίνη που γίνεται μέσα, mm-hmm. Είτε φυσική δίνη, είτε αυτή την οποία εμείς την καθοδηγούμε με κάποιους αεραγωγούς που τοποθετούνται στο τζάκι για πιο έντονη, πιο γρήγορη κυκλοφορία του αέρα. Μάλιστα. Και μπορούμε με αυτό το τζάκι να θερμάνουμε και ολόκληρη την κατοικία μας. Δηλαδή, να βγάλουμε ειδικά στόμια σε κάθε χώρο του σπιτιού μας, σε κάθε δωμάτιο, mm-hmm. και με ειδικούς σωλήνες, αυτός ο αέρας να διοχετεύεται σε κάθε σημείο του σπιτιού. Μάλιστα. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα τζάκι τέτοιο, mm-hmm. πόσο μεγάλο σπίτι μπορείς να θερμάνει σωστά? Εξαρτάται φυσικά και από το τζάκι πάντα, που θα επιλέξουμε, έτσι, ναι, ναι, πάντα. Καλό είναι να γίνεται μελέτη πριν το τζάκι, δηλαδή mm-hmm. να επιλεχθεί η αντίστοιχη εστία βάσει των τετραγωνικών
που πρέπει να καλύψει. Μάλιστα. Τι εννοώ, ότι εάν έχουμε ένα πολύ μεγάλο σαλόνι, σαφώς θα πάμε σε μια πιο μεγάλη εστία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα τετραγωνικά, επιλέγουμε και το αντίστοιχο. Όμως, όπως και να έχει, σε αυτή τη λύση που είδαμε πριν, είπαμε ότι μπορεί να θερμανθεί και ολόκληρη κατοικία, και αυτό γιατί πάει με τους αντίστοιχους σωλήνες σε όλα τα δωμάτια. Μάλιστα. Αντίστοιχης κατηγορίας, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει, είναι... Τέτοιο λες, μήπως. Ναι. Βλέπεις ότι έχει μια πιο έντονη φλόγα το συγκεκριμένο τζάκι. Σε αυτό τι γίνεται. Έχουμε... Α, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, αυτό είναι και μεγάλο. Εντάξει. Αυτό είναι τεράστιο, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι το τζάκι με διπλή καύση DAFS. Έτσι λέγεται. Έχει αντίστοιχη λειτουργία και αντίστοιχη φιλοσοφία με το ενεργειακό, αλλά τι γίνεται. Στην πλάτη του τζακιού είναι μία τρύπα στην ουσία, μία πλάτη, η οποία φέρνει αέρα απ' έξω. Κατάλαβα τι λες. Μία μεγάλη τρύπα. Μπροστά από αυτή την τρύπα μπαίνει μία επιφάνη με 14 εμφανείς τρύπες. Άρα τι γίνεται εκεί. Και η εστία μπροστά του τζακιού και ο αέρας που έρχεται απ' έξω, μαζί με τα καυσαέρια που βγαίνουν από τη φωτιά, συναντάνε το προθερμασμένο οξυγόνο που έρχεται απ' έξω και έχουμε διπλή φλόγα. Άρα, το τζάκι μας έχει ακόμα καλύτερη κατανάλωση, φτάνει μέχρι το 85% και 90%. Μάλιστα. Που μπορεί να καλύψει. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, γιατί έχουμε διπλή φλόγα, προοπτική δηλαδή, πιο πίσω και πιο μπροστά. Και αυτό πάλι μπορεί να διοχετεύσει με τους αντίστοιχους αεραγωγούς θέρμανση σε όλο μας το σπίτι. Έχεις καθόλου εικόνα έτσι των τιμών που παίζουν στην αγορά, ένα μέσο όρο που μπορεί να μας πεις? Είναι καλό να μην συζητάμε για τιμές στα τζάκια και αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλη η αγορά. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές πια. Και έχει να κάνει πραγματικά από το ποια εταιρεία θα επιλέξει κάποιος και σαφώς τι υλικά θα επιλέξει από εκεί και πέρα για να τα κλείσει όλα αυτά. Γιατί τα συγκεκριμένα τζάκια κλείνονται με πυρήμαχες γυψουσανίδες, πυράντοχες όπως το λένε στο χώρο της οικοδομής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ανάλογα με το σχέδιο που θα επιλέξει κάποιος αυξάνεται ή μειώνεται το κόστος του. Οπότε το σημαντικό είναι να επιλέξουν το σωστό τζάκι για το σπίτι τους, με τα σύμβολα, με τα τετραγωνικά και τις ανάγκες σας. Και σίγουρα να κάνετε και μια έρευνα αγοράς για να βρείτε και ουσιαστικά και την εταιρεία που σας δίνει value for money. Αυτό ναι. Ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε πλέον. Νομίζω ότι οι Έλληνες έχουμε μπει στη διαδικασία. Να κάνουμε λίγο έρευνα αγοράς. Παλιότερα, ειδικά στο σούπερμάρκετ, έτσι πήγαινες και έπαιρνες ό,τι ήταν. Τα πάντα. Ναι. Τώρα λίγο τα σκεφτόμαστε καλύτερα έτσι, και είναι και πιο ζεστό. Υπάρχουν όμως και τα παραδοσιακά τζάκια, τα χτιστά. Υπάρχει το χτιστό τζάκι, το παραδοσιακό, το οποίο δεν συνίσταται πια, για να είμαι ειλικρινής. Χίλιες φορές κάποιος να δώσει τα χρήματά του για να πάρει ένα ενεργειακό παρά να επιλέξει ένα χτιστό. Σίγουρα γιατί βασικά ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο. Ζεσταίνει μόνο εκεί μπροστά. Στην ουσία δεν είναι καθόλου οικονομικό, γιατί καίει το 10 με το 20% της θερμικής απόδοσης που έχει. Γιατί τι κάνει, ζεσταίνει τον αέρα και επειδή είναι πλήρως ανοιχτό αυτό το τζάκι, παίρνει αέρα. Και επειδή ο ζεστός αέρας είναι πιο ελαφρύς, το πρώτο πράγμα που παίρνει είναι το ζεστό αέρα. Δηλαδή αυτό που βγάζει, αυτό το παίρνει κιόλας. Και είναι τα ξύλα πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς γιατί δεν κλείνει από πουθενά και με την ανακύκλωση του αέρα που γίνεται από την καμινάδα αμέσως καίγονται τα ξύλα. Και σύντοτε έχουμε πρόβλημα με το κάπνισμα. Αν δεν είναι καλή η καμινάδα μας, μπορεί πάρα πολύ εύκολα με την αλλαγή του αέρα που γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να γυρνάει μέσα στο σπίτι, άρα να έχουμε κάπνα ή να γεμίζει στάχτες στο σπίτι. Είναι ένα θέμα και αυτό. Και να φτιάξει καινούριο σπίτι και να λες τώρα, ας πούμε, να το ανάψω, να μην το ανάψω. Ναι. Και όπως δεν ξέρω αν ήταν έτσι και οι φωτογραφίες ήδη, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν έτσι παλιά τζάκια τέτοια, τα οποία τα είχαν έτσι με μαρμάρινα γύρω-γύρω, γιατί είχαν μέσα κεριά. Ναι, είναι πολύ συνηθισμένο πια αυτό. Βέβαια, εγώ τουλάχιστον συνιστώ όταν κάποιος έχει τέτοιο τζάκι χτιστό, πολύ εύκολα πια μετατρέπεται σε ενεργειακό. Σωστά, σωστά το λες. Οπότε είναι καλύτερο να κάνει αυτή τη μετάβαση στο ενεργειακό. Οι διαστάσεις πια άλλωστε έχουν έρθει πολύ κοντά στις χτιστές, στα χτιστά τζάκια, οπότε μπορεί πολύ εύκολα να αλλάχθει. Ποιο κόσμος μπήκε στη διαδικασία αυτή. Και θα είναι όφελος προς τον εκάστοτε καταναλωτή. Ναι. Επίσης, πέρσι, όπως μας είπες και εσύ στην αρχή, υπήρχε όλο αυτό το... Όλη αυτή η φημολογία τέλος πάντων για τα τζάκια και τις ξυλόσομπες. Ναι. Που επίσης μπήκανε δυναμικά πέρσι. Νομίζω πάρα πολύ βάλανε ξυλόσομπες. Είτε με πέλετ, είτε με. Πιο, μάλλον είτε με το. Πώς λέγεται.
μπρικέτα. Mm-hmm. Λοιπόν, είτε με μπρικέτα, είτε με πέλετ, είτε και με ξύλο είχα δει. Που επίσης βγάζει με αραγωγούς. Βγάζει με αραγωγούς. Είναι αρκετά πιο οικονομική σαφώς mm-hmm. από το να πάει κάποιος στη λύση του τζακιού. Ναι. Και δεν χρειάζεται και τη μόνιμη καμινάδα όπως χρειάζεται το τζάκι. Ναι, σωστά. Βέβαια, δεν μπορεί σαν τετραγωνικά να μας καλύψει το ίδιο όπως το τζάκι, mm-hmm. αλλά μιλάμε για μια πολύ πιο οικονομική λύση, αρκετά συμφέρουσα. Έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής. Διάρκεια ζωής εννοώ ότι το ξύλο και εκεί πέρα ακριβώς επειδή κλείνει. Σωστά. Και έχετε πάλι πιο αργά. Και φυσικά μπορούμε να πάμε και στο pellet, mm-hmm. το οποίο είναι εξίσου οικονομικό, απλά είναι πιο βραδύκαυστο. Σωστά. Υπάρχουν όμως επίσης και οι θερμοπομπή. Η θερμοπομπή έχω είναι ακούσει. Φανταστικά. Α, μπράβο, οπότε ναι, έχεις την διάδοση. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω ακούσει ότι συνήθως οι παιδίατροι και γενικά οι γιατροί συστήνουν τους θερμοπομπούς, τα οποία είναι σώματα, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες. Αυτό είναι το καλοριφέρ, νομίζω. Ναι, αυτό είναι θερμοπομπός. Έχει δίκιο. Κοίτα, έχουν την ίδια πια μορφή. Τώρα, αυτό είναι καλοριφέρ. Απλό καλοριφέρ, ναι. Στενό, η μοντέρνα μορφή καλοριφέρ. Έχουμε κάτι πολύ ωραία έργα τέχνης που είχα δει στους θερμοπομπούς. Αυτά που είναι πάνελ. Πίνακε. Α, πάνελ. Αυτά είναι τα πάνελ. Έχω μπερδέψει λίγο, παιδιά. Συγχωρέστε μας σήμερα. Όχι, σιγά, δεν είναι θέμα. Το πάνελ είναι πραγματικά σαν έργο τέχνης. Είναι σαν να έχεις ένα λακαριστό ορθογώνο ή τετράγωνο στον τοίχο σου. Mm-hmm. Όμως αυτό δουλεύει με υπέρυθρες και με ακτινοβολία. Αυτό με τις υπέρυθρες έχω ακούσει ότι είναι ο πιο υγιεινός τρόπος. Είναι ο πιο υγιεινός. Είναι κόστος μεγάλο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι δουλεύει όπως και να έχει με ακτινοβολία. Ναι. Κάνει εκπληκτική θέρμανση, mm-hmm. έχει νοσοκομιακή θέρμανση. Να, αυτό είναι το πάνελ. Αυτό είναι το πανέλο. Ναι. Έχει νοσοκομιακή θέρμανση, κάτι το οποίο αν κάποιος δεν το έχει δει, είναι καλό να το δοκιμάσει πριν, να πάει δηλαδή, γιατί να πάει σε κάποιο χώρο να το δοκιμάσει. Ναι. Δεν έχει την απόδοση που έχει ένα καλοριφέρ, δεν βγάζει ναι. την ίδια θέρμανση. Mm-hmm. Το λέμε νοσοκομιακή γιατί ακριβώς έτσι χαρακτηρίζεται. Mm-hmm. Θα πρέπει κάποιος να το δει προτού το επιλέξει. Και σαφώς δεν θερμαίνει αέρα, θερμαίνει αντικείμενα και μάζες το συγκεκριμένο. Ναι, αυτό γι' αυτό και σε ένα χώρο πρέπει, ακόμα και όταν έχουμε ένα χώρο 25 τετραγωνικών που θεωρείται πολύ μικρός, θα πρέπει να βάλουμε τουλάχιστον 2 πάνελ για να μπορέσει να καλυφθεί αυτός ο χώρος. Και δεν είναι και πολύ οικονομικά. Δηλαδή, αν επιλέξετε και κάποιο είναι σχέδιο. Είναι αρκετά το οποίο, πιο ακριβό. Ναι, αν επιλέξετε για παράδειγμα αυτό το σχέδιο, mm-hmm. το οποίο είναι σαν πίνακας. Και ταυτόχρονα ζεσταίνει και το χώρο σας. Είναι το κόστος λίγο μεγάλο. Είναι μεγαλύτερο το κόστος. Βέβαια, ναι. αξίζει. Αξίζει, αξίζει γιατί όσον αφορά τη διακόσμηση του σπιτιού σας. Σε ένα απλά ναι, πίνακα διακοσμητικό ή ένα έπιπλο αντίστοιχα. Mm-hmm. Άλλη μία λύση που μπορεί να κάνει κάποιος, εάν έχει σώματα καλοριφέρ, απλά δεν τα ανάβουν, γιατί μιλάμε για μία πολυκατοικία που δεν ανάβουν πια το mm-hmm. καλοριφέρ. Ή θέλει να τα ανάβει εκείνος μεμονωμένα, ναι. είναι καινούργιες αντιστάσεις που έχουν βγει και τοποθετούνται. Δουλεύουν με ρεύμα, ναι. άρα πληρώνει εκείνος όσο θέλει, mm-hmm. και μπαίνουν μέσα στο καλοριφέρ και θερμαίνουν τις υπάρχουσες αντιστάσεις του καλοριφέρ, οπότε το καίει ο καθένας όσο θέλει. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι από τα συστήματα αυτά που είπαμε. Κοίταξε να σου πω, υπάρχει και το εθυλικής αλκοόλης. Μπράβο, ναι, και έχουμε και τέτοια τζάκια εθυλικής αλκοόλης. Το οποίο σαφώς είναι πιο πολύ διακοσμητικά. Διακοσμητικό αυτό που θέλω. Ή μπορεί να το βάλει κάποιος στην κρυβατοκάμαρά του, mm-hmm. επειδή δεν είναι αυτό mm-hmm. ακριβώς, που είναι της εθυλικής αλκοόλης, το οποίο δεν καίει ξύλα, καίει το λαδάκι αυτό της εθυλικής αλκοόλης. Έχει, ανάλογα με τη χρήση που του γίνεται, από 1,5 έως 5 ώρες καύση. Mm-hmm. Το δοχείο είναι 25 λίτρων. Στα περισσότερα αυτά τζάκια, αλλά σαφώς μου ζεσταίνει πάρα πολύ λίγα τετραγωνικά, όσο μια κρεβατοκάμαρα 10 τετραγωνικών μέχρι εκεί. Και δεν ξέρω τώρα αν έχουμε δει, υπάρχουν και αντικείμενα μικρά τα οποία έχουν αυτό το συστηματάκι. Έχουν, ναι. Το οποίο είναι πάρα όντως. Πολύ ωραίο για το δωμάτιό σας ή για έτσι μικρούς χώρους. Είδα, ας πούμε, κάτι πολύ ωραία. Ήταν σαν πουφ. Mm-hmm. Ήταν όμως σκληρό, αλλά σε τέτοια μορφή, το οποίο έχει πάνω φλόγα. Και ήταν πάρα πολύ είναι ωραίο. Σωστό. Θέλω όμως να δούμε και τα καλοριφέρ, mm-hmm. γιατί υπάρχουν καλοριφέρ, όπως μας είπες και εσύ πριν, που μπορούμε να τα διορθώσουμε. Και πλέον, οπότε έκανα μια έρευνα έτσι στο ίντερνετ, είδα και καλοριφέρ έργα τέχνης κανονικά. Υπάρχουν πια, βέβαια. Ναι, βέβαια. Έχει εξελιχθεί και αυτό αρκετά. Είναι οικονομικό όμως πλέον να χρησιμοποιούμε το καλοριφέρ?
αντικειμενικά είναι πιο οικονομική. Αυτό είναι το έργο τέχνης που σου είπα. Είναι πιο οικονομική θέρμανση που μπορεί να έχει κάποιος. Αν το σκεφτούμε παράλληλα, ενώ με την κατανάλωση που έχει στη ΔΕΗ και με ό,τι καταναλώνει, ανάλογα με το πόσο ο καθένας το καίει. Το καλύτερο είναι να το έχουμε σε μια σταθερή θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν λείπουμε δηλαδή από το σπίτι, είναι καλό να το αφήνουμε στους 16 με 17 βαθμούς, όταν έχει τα μεγάλα κρύα εννοώ. Mm-hmm. Και αυτό γιατί όταν θα τα ανάψουμε, που θα θέλουμε να θερμανθεί πιο γρήγορα ο χώρος μας, εάν τα ανάψουμε, αν το έχουμε σβηστό, γιατί λείπουμε από το σπίτι και γυρίσουμε και το βάλουμε κατευθείαν στους 18 με 20 βαθμούς, γίνεται πιο έντονη καύση, με αποτέλεσμα να καίει περισσότερο πετρέλαιο. Άρα είναι καλύτερο να το έχουμε σταθερά στους 16 με 17 βαθμούς, ακόμη και αν λείπουμε από το σπίτι, έτσι ώστε αν πέσει κάτω από τους 16 να ανάβει λίγο για να συντηρείται ο χώρος και από εκεί και πέρα όταν επιστρέψουμε να το ανάψουμε στους 20-21 όσο θέλει ο καθένας. Σαφώς από όλα όσα είπαμε είναι ο πιο οικονομικός τρόπος. Μετά τα τζάκια. Ναι, εντάξει, το ενεργειακό τζάκι είπαμε ότι είναι το τόπο αυτό, ειδικά που μπορεί να ζεστάνει όλο το χώρο. Και είναι πραγματικά μια πολύ ωραία επένδυση και πάρα πολύ ωραίο για το σπίτι. Είναι σιλό σαν έπιπλο κανονικά. Οπότε είναι και πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα, ναι. Σαφώς με ένα τζάκι. Ακριβώς. Μαζεύει την οικογένεια κοντά. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η Ολυμπία Χριστοδουλή έρχεται για να μάθουμε τα πάντα για το τριήμερο, αστρολογικά φυσικά. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Νομίζω ότι θα παίξει το τρέιλερ, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Συμβαίνω και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, εντάξει, γιατί τι έγινε. Ολυμπία μου, είσαι στον αέρα, μας ακούς.
Αγάπη, τι κάνεις? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν σας ακούω έτσι καθόλου. Όμως. Καθόλου τίποτα? Πολύ λίγο. Α. Βοηθήστε. Κοίταξε, είμαστε πολύ αγχωμένοι, πάρα πολύ πιεσμένοι, έχω να πω. Όπως είδες και εσύ, ξεκινήσαμε την εκπομπή μισή ώρα αργότερα. Και όσο να είναι. Γιατί τι γίνεται στον κόσμο, μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Γιατί όλα αυτά? Ξέρω ότι είναι ανάδρομος Ερμής, μας το είπες τη Δευτέρα. Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Από εκεί και πέρα παίζουν και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά εγώ έχω να σας πω αρκετά καλά πράγματα για το τριήμερο. Ολυμπία, θέλω να σου πω, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, γιατί έχουμε ξεπεράσει ήδη την ώρα που θα πρέπει να είμαστε στον αέρα. Θέλω να μου πεις 2-3 πράγματα βασικά και να περάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στα ζώδια για να ακούσει ο καθένας εσύ και πιο σπουδαίο να είναι τα ζώδια. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε την όψη Ήλιο Ποσειδώνα. Είναι μια όψη η οποία εγείρει πολύ το συνέστημά μας, διεγείρει, μας κάνει έντονα συναισθηματικούς και με διάθεση να δώσουμε, να προσφέρουμε, να ανταλλάξουμε. Αρκετά ερωτική όψη. Είναι πολύ καλή για να έρθουμε πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Mm-hmm. Προσέχουμε τα λεφτά μας τις ημέρες αυτές. Από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η επίδραση? Είναι ήδη ενεργή. Α, είναι ήδη ενεργή. Από τις προηγούμενες ημέρες και θα είναι και λίγο παρακάτω. Ωραία. Αυτό. Βεβαίως πάντα με Ήλιο Ποσειδώνα έχουμε και απογοητεύσεις. Δηλαδή άλλα να περιμένουμε και άλλα να μας βγαίνουν. Αλλά περισσότερο αφορά μια διάθεση του να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Ωραία, είναι και το τριήμερο. Ο κόσμος είναι σίγουρο ότι έχει φύγει ήδη ο περισσότερος. Δηλαδή, γίνεται πανικός. Λοιπόν, και να πούμε έτσι πολύ γρήγορα για τον κρυό, ότι η ερωτική του ζωή βρίσκεται περισσότερο σε έξαρση και θα νιώσει την ανάγκη να βρεθεί κοντά στο πρόσωπο που τον ενδιαφέρει και να μοιραστεί μαζί του κάποια πράγματα, έτσι πιο εσωτερικά, και θα μπορέσει να εκφράσει και περισσότερο τις αμφιβολίες και τα διλήμματά του. Τα οποία είναι έντονα αυτό το διάστημα. Ιδιαίτερα οι κρυοί που έχουν γεννηθεί 25-26 Μαρτίου. Ωραία. Ωραία. Για τους Σταύρους σας τα λέω γρήγορα, έτσι. Έτσι, η Ολυμπία, σήμερα συγγνώμη και σε σένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, για τους Σταύρους, οι Σταύροι μας θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες βαθιές συζητήσεις και εξομολογήσεις με το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει. Είναι η σύσφυξη σχέσεων επίσης που εκδηλώνεται έντονα με τα φιλικά τους πρόσωπα και που πιθανά και με πρόσωπα που μπορεί να ήταν λίγο πιο μακριά, αλλά που ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί έχουν και αυτή καλή διάθεση και οι άλλοι απέναντί τους, ιδιαίτερα οι Ταύροι που έχουν γεννηθεί 24 και 25 Απριλίου. Και για να βγουν είναι καλές ημέρες και για να περάσουν καλά γενικά. Μάλιστα. Και για την ερωτική του ζωή ιδιαίτερα καλά. Για τους διδύμους, συνειδητοποιούν ότι το εργασιακό τους κλίμα κινείται σε πιο αρμονικούς ρυθμούς τις ημέρες αυτές. Υπάρχει διάθεση μεγαλύτερης ανταλλαγής και συμπόρεσης με τα πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται και ανταλλάσσουν έτσι και ενδιαφέρουσες απόψεις και συζητήσεις, αλλά και εξόδους έχουν αρκετές συνείδη με αυτές τις μέρες. Και περνάνε καλά. Εκείνο που πρέπει να προσέξουν είναι τα τι λεφτά χαλάνε, γιατί μπορεί εύκολα να βγουν εκτός προϋπολογισμού. Μάλιστα. Έτσι, για τους καρκίνους είναι ένα ιδιαίτερα καλό τριήμερο, ειδικά για τους καρκίνους του πρώτου δεκαήμερου. Μπράβο στα καρκινάκια. Ναι, ναι, περνάνε πολύ καλά. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ερωτική του ζωή, που κινείται σε πολύ καλούς ρυθμούς. Ιδιαίτερα για τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 25 και 26 Ιουνίου. Αν ήδη βρίσκονται σε μια σχέση το τρίμερο αυτό, τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά με τον σύντροφό τους. Αν ανήκουν τώρα στους μοναχικούς καρκίνους, υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας νέας γνωριμίας. Αντί με το καλό. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ωραία. Λοιπόν, για τα λιοντάρια μας, τις μέρες αυτές έχουν μια εσωτερική αναστάτωση και αρκετούς προβληματισμούς. Πολύ πιθανά να θελήσουν να απομονωθούν λίγο περισσότερο. Όχι λόγω κακής διάθεσης απαραίτητα, αλλά θέλουν περισσότερο να κάνουν μια ενδοσκόπηση και να δουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν από τη ζωή τους και από τις σχέσεις τους. Καλό είναι τις ημέρες αυτές να μην μπουν σε χαοτικές συζητήσεις με πρόσωπα της οικογένειάς τους και ειδικότερα με τον σύντροφό τους. Και ιδιαίτερα προσοχή οι λέοντες που έχουν γεννηθεί 27-28 Ιουλίου. Αποφεύγουν συζητήσεις οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά. Μάλιστα. Για τους Παρθένους είναι ένα τριήμερο το οποίο θα θελήσουν να έρθουν πιο κοντά
με ένα πρόσωπο το οποίο έχουν απομακρυνθεί από το παρελθόν τους, mm-hmm. και να ανοιχτούν και να εκφραστούν και να εξομολογηθούν πράγματα. Ακόμα και με τον ερωτικό του σύντροφο τα πράγματα εξέλισσονται πολύ καλά, mm-hmm. όπου θα έχουν έτσι κάποιες πολύ καλές συζητήσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν και το κλίμα της, του μεταξύ τους, ιδιαίτερα οι Παρθένοι που έχουν γεννηθεί 26-27 Αυγούστου και 28. Και η ερωτική του ζωή κινείται σε πολύ καλό κλίμα. Μπράβο. Και για τα παρθενάκια μας. Για τους ζυγούς, εδώ έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά. Καλό είναι να μην ό,τι αφορά τα οικονομικά του ζητήματα, καλό είναι να μην εμπιστευτούν την όποια πρόταση μπορεί να τους έρθει αυτές τις μέρες, ακόμη και αν έχει, φαίνεται ιδανική. Να δώσουν προσοχή στον προϋπολογισμό τον οποίο έχουν. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνουν κάποιες αγορές, να θελήσουν να πάρουν κάποια πράγματα και τα οποία μπορεί να τους φέρουν σε δύσκολη θέση με τα λεφτά τους. Mm-hmm. Γενικά για τους ζυγούς προσοχή σε οικονομικά. Μάλιστα. Τις ημέρες αυτές. Το τι χαλάνε, ακόμα και αν βγουν έξω, το τι χαλάνε είναι εύκολο να ξεφύγουν. Για τους Σκορπιούς, ένα εξαιρετικό τριήμερο, όπου από τη μία θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους γύρω τους, με το περιβάλλον τους, με τα πρόσωπα που αγαπάνε, αλλά και ένα άκρος ερωτικό τριήμερο που τους βάζει στα πολύ βαθιά νερά. Αν έχουν ήδη σχέση, μία μόνιμη σχέση στη ζωή τους, μπορεί να μπουν έτσι σε πολύ βαθιές εξομολογήσεις με τον σύντροφό τους, ο οποίος και ανταποκρίνεται. Αν τώρα ανήκουν στους αδέσμευτους Σκορπιούς, το τρίμερο αυτό είναι πάρα πολύ καλό στο να κάνουν μια νέα γνωριμία. Είπες κάτι, δεν σε άκουσα. Όχι τίποτα, σ' ακούω με προσοχή. Το τρίμερο λοιπόν αυτό είναι πολύ καλό, ιδιαίτερα για τους Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί 27-28 Οκτωβρίου, να κάνουν μια νέα γνωριμία, η οποία θα έχει και έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα. Για τους τοξότες, και εδώ έχουμε έντονα συναισθήματα τα οποία, γιατί έχουν μια αρκετά μεγάλη εσωτερική φόρτιση το τοξότες αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο, και μάλιστα θα θελήσουν να το βγάλουν όλο αυτό προς τα έξω, να το μοιραστούν με αρκετά έντονο τρόπο με τα πρόσωπα τα οποία αφορά, αν έχουν μια μόνιμη σχέση ή γάμο. Αποφεύγουν να εμπιστευτούν τα πράγματα όπως εμφανίζονται τώρα μπροστά τους, ή όπως νομίζουν ότι είναι, γιατί δεν μπορούν να δουν ξεκάθαρα το τι γίνεται γύρω τους. Πολύ πιθανά ένα πρόσωπο το οποίο έχει έναν μυστικό χαρακτήρα να μπαίνει τώρα στη ζωή τους, στην περίοδο αυτή. Εννοώ δηλαδή μια δεύτερη σχέση, η οποία δεν θα μπορεί να βγει προς τα έξω. Μυστική. Θέλει προσοχή και για τους τοξότες, ιδιαίτερα για τους τοξότες του πρώτου δεκαημέρου. Mm. Για τους εγώ καιρούς είναι ομολογουμένως ένα πολύ καλό τρίμερο, δεν μου λέγεις ότι θα φύγεις. Μάλλον θα γίνει από εδώ και πέρα, μάλλον. Ωραία. Όπου και η ερωτική του ζωή είναι κινείται σε πολύ καλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τους εγώκερους που έχουν γεννηθεί 26-27 Δεκεμβρίου. Λίγο πιο πριν κι εσύ είμαι. 24 είμαι, λίγο πιο πριν. Τίποτα. Εντάξει. Και ο φιλικός κύκλος είναι ένα πολύ πρόσφορο έδαφος για να περάσουν καλά. Mm-hmm. Και μια νέα γνωριμία η οποία έχει συναισθηματικό χαρακτήρα παίζει και αυτή τις ημέρες τις επόμενες. Mm-hmm. Γενικά είναι πολύ καλό το τρίμερο για τους εγώκερους για να περάσουν καλά και να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν με φίλους. Πολύ ωραία. Και για τους υδροχόους, είναι καλό τώρα οι υδροχόοι να προσέξουν να κρατήσουν τις ισορροπίες. Ιδιαίτερα στον τομέα των επαγγελματικών τους και των οικονομικών τους. Είναι καλό να αποφύγουν να εμπιστευτούν οτιδήποτε λέγεται ή ακούγεται, ή ακόμα και αν έχουν κάτι που μπορεί να φαίνεται σαν ευκαιρία και αφορά τα επαγγελματικά τους ή τα οικονομικά τους, ας μην τα εμπιστευτούν τις ημέρες αυτές. Mm-hmm. Ιδιαίτερα οι υδροχόοι που έχουν γεννηθεί 24-25 Γενάρη. Έξοδοι και τα λοιπά περνάνε καλά, απλά είναι λίγο πιο συγκρατημένοι στο τι ακούνε και στο τι πιστεύουν. Και για τους ηχθείς έχουμε ένα εξαιρετικό τριήμερο, mm-hmm. όπου πρώτο ρόλο παίζει η ερωτική του ζωή, και πολύ κοντά στον σύντροφό τους έρχονται και κάποια πολύ όμορφα συναισθήματα ανταλλάσσουν. Και για τους αδέσμευτους ηχθείς παίζουν καινούργιες γνωριμίες τις ημέρες αυτές, που καλό είναι να τις εκμεταλλευτούν. Αυτά, τα είπα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις ένα υπέροχο τριήμερο. Υπέροχο και σε εσάς εύχομαι να περάσετε και πάλι χρόνια πολλά. Επειδή τη Δευτέρα και είναι. Και όλους τους φίλους.
Α, επειδή τη Δευτέρα είναι 28 Οκτωβρίου και δεν θα έχουμε την εκπομπή, αν είναι, να τα πούμε την Τρίτη για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο. Θα μιλήσουμε και πάλι την Τρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Και κάπου εδώ τελείωσε για σήμερα αυτή η εκπομπή, η οποία έτσι βγήκε λίγο αργότερα στον αέρα. Τι να κάνουμε, από Τρίτη και πάλι κοντά σας. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Καλή συνέχεια.